Ιταλίας για τη συμφωνία των Πρεσπών για το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης. Βεβαίως είναι τεράστιο θέμα και κορυφαίο. Μάλιστα. Και εγώ μάλιστα συναρτώ τη συμφωνία των Πρεσπών με την μακροημέρευση της κυβέρνησης. Και επειδή δεν θέλω να μακροημερεύσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς είμαι απέναντι. Και κάτι που ξέρω ότι μπορεί να θέλετε να απαντήσετε, μπορεί όχι. Έχει ακουστεί ότι στις επόμενες εκλογές θα είσαστε υποψήφιος με ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Προς το παρόν είμαι βουλευτής στο ποτάμι. Και αν διαφωνούσα με το ποτάμι και αποχωρούσα από το ποτάμι, θα παρέμενα ανεξάρτητος μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές. Το θεωρώ εντελώς ανέντιμο και λάθος να μετακινήσει από τη μία κοινοβουλευτική ομάδα στην άλλη. Δεν μπορεί ο κόσμος να σε εκλέγει με την κοινοβουλευτική ομάδα, με το κόμμα Α. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο η πολιτική. Και εσύ να παίρνεις μεταγραφή. Ακριβώς. Άρα μετά όταν προκυρήσεις. Και μάλιστα εδώ έχουμε ζωντανά παραδείγματα αποστασίας, χοντροκομμένα, έτσι. Άρα λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ποια αναφέρεστε κύριε Ψαριανέ? Τους αποστάτες που μετακινούνται για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυρία Μάρκου. Ας πούμε για παράδειγμα. Όσοι μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Γιατί αναφέρατε συγκεκριμένα, αλλά εγώ ξέρω τρεις βουλευτές του ποταμιού που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί οι αποστάτες είναι. Συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία. Και όλοι οι αποστάτες είναι δηλαδή. Όσοι μετακινούνται στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο από ένα κόμμα σε άλλο, είναι περιπτώσεις αποστασίας. Βεβαίως. Αλλά όμως, εάν προκηρυχθούν εκλογές. Ανοιχτό θέμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Μπορείς να παραιτηθείς, να παραδώσεις την έδρα σου, να μην την παραδώσεις, να παραιτηθείς να αποχωρήσεις από το κόμμα επειδή διαφωνείς κάθετα ή επειδή το κόμμα άλλαξε θέση. Όπως μου έχει συμβεί εμένα, ας πούμε, με τη Δημάρ. Αλλά πριν δεν είναι σωστό και έντιμο να μετακινείς από το ένα κόμμα στο άλλο στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο. Πρέπει σωστό να μεσολαβήσουν εκλογές και ψήφος από τον κόσμο. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας εδώ σωστό, έχει στο τραπέζι έχει που διαφωνεί. Έτσι. Πάντως, εγώ να υποθέσω ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε τι θα κάνετε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Όχι όλα τα ενδεχόμενα. Όχι όλα. Μερικά. Ξέρω, ναι, μην με εμβρίσεις. Γιατί δεν εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, δεν εννοώ τους ΑΝΕΛ, αλλά εννοώ τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Ανοιχτά. Ανοιχτά. Δώσατε απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Ψαριανέ. Όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και θα γίνουν με το καλό, μακάρι να γίνουν γρήγορα, θα το δούμε. Και σε ποιο τομέα θα είσαστε υποψήφιος? Δεν έχω σκεφτεί. Τώρα πήγαμε να σου κάνουμε ρε Γρηγόρη Αβάντα και μου λες τώρα δεν ξέρω, έχω σκεφτεί. Είμαι στη Β' Αθήνας όπως έχει κατατμηθεί, ναι, ή στον βόρειο ή στον νότιο τομέα θα ήμουνα σε οποιαδήποτε περίπτωση μετήχα στις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ψαριανέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, άρα καταλάβαμε τώρα τι γίνεται στο ποτάμι. Άρα πριν από την... γιατί ο κύριος Δανέλης, με τον οποίο επικοινωνήσαμε αργά χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν μίλησες και εσύ μαζί του, είπε ότι θα τοποθετηθεί από βήματος Βουλής και θα ξεκαθαρίσει τη θέση. Θα μιλήσει έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσει. Βέβαια πρέπει να μιλήσει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Θα είναι εκείνος ο οποίος θα πει εάν διαγράφεται ή όχι. Μας είπε ο κ. Ψαριανός ότι πριν την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή, πριν τις 12 θα γίνει η συζήτηση.